για τιμωρή. Μα αύριο γίνεται το δικαστήριο. Η δικηγόρος μου λέει ότι έχω πάρα πολλές πιθανότητες να πάρω εγώ το σπίτι. Αρκεί να μην δικάζει καμία αστρίτζα και με ζηλέψει που με μπάνικη. Αρκεί να μην δικάζει κανένας γεροπαραλυμένος και παρασυρθεί από τα κουνήματα της Ελένης. Εγώ πάντως, αν ήμουν δικαστής, θα της έδινα και αυτό το σπίτι και το δικό μου. Καλά, εσύ είσαι νέο παραλυμένος. Πάντως, εγώ ενδομήχως έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και πιστεύω ότι η οικία των κατακουζινών θα αποδοθεί τελικά στο γνήσιο απόγονο. Ο οποίος θα μείνει μέσα στο σπίτι μπάκουρος και θα το στοιχιώσει. Ενώ αν ήσουν αμάγκας, θα την κουτούπονες, θα τα φτιάχνατε και θα περνάγατε ζωή και κότα. Πρόσεξε, αυτό που σου λέω τώρα δεν με συμφέρει γιατί την έχω βάλει στο μάτι την κομμενίτσα. Αλλά να μην το ξαναπείς ποτέ! Γιατί ρε Κωνσταντίνε, μούχλιασες πια. Εγώ νομίζω ότι σου χρειάζεται μια γυναίκα. Πιθανόν. Αλλά πάντως όχι η Ελένη Βλαχάκη. Η Ελένη Γλύκα Τζερβελέρ, το συζητώ. Α, εσύ μιλάς για τρελό σεξ. Εγώ έλεγα κάτι πιο soft. Το σεξ. Μόνο αυτό απασχολεί πια. Μόνο αυτό σκέφτομαι, Πέγγι μου. Πότε θα με πάρει τηλέφωνο. Ο Γιάννης καλέ. Αυτός που γνωρίσαμε στο πατζατζίδικο και σκίστηκε να του δώσω το τηλέφωνό μου. Ελένη! Ελένη! Δεσποινής Βλαχάκη, είστε εδώ! Εδώ είμαστε, κύριε Κατακουζινέ, τι θέλετε? Να εξαφανιστείς από προσώπου γης, θέλω, αλλά αυτό θα γίνει σε 2 μέρες. Καλά, εντάξει, εγώ δεν θα σου λείψω. Αυτό το σπίτι που είναι τόσο ωραίο και δεν θα το ξαναδείς στα μάτια σου, δεν θα σου λείψει. Μεγάλες προσδοκίες. Ο κύβος ερήφθη, Δεσποινής. Και πού έπαιζε? Στο κεφάλι σου. Το σπίτι θα έρθει στην κατοχή μου. Επί του παρόντος θέλω να μου δώσεις 64.000. Ρε, τι έγινε ρε μεγάλε? Αρχίσαμε και την τράκα τώρα. Τράκα? Ποιος τράκα? Είπε εγώ ότι τράκα κανείς. Οι, να σου πω μου δε μία συνεννόηση. Εννοώ, ξεμείναμε. Δεν ξεμείναμε, ούτε και πρόκειτο ποτέ να ζητήσω δανεικά από εσάς. Απλώς περιμένω να πληρώσεις το χρέος σου. Γιατί σου χρωστάω τίποτα? Σε μένα όχι. Στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας χρωστάς 64.000. Τι είναι αυτό καλέ? Τι λέει εδώ? 96. Α, είναι ο λογαριασμός του 96. 96.000, Δεσποινής. 96.000 μας ήρθε ο λογαριασμός του τηλεφώνου. Και αυτό οφείλεται κυρίως στα μέτρητα τηλέφωνα που κάνετε ημερησίως. Εγώ, γενναιόδωρα φερόμενος, αποφάσισα να πληρώσω το 1/3, ή 32 ολόκληρες χιλιάδες για 14 μόνο τηλέφωνα που έκανα όσο καιρό συγκατοικούμε. Τα έχω όλα σημειωμένα. 14 τηλέφωνα? Για στάσου, πού τα πήρες αυτά τα 14 τηλέφωνα? Μήπως έπαιρνες Αμερική? Καλέ, μήπως μίλαγες με κινητό? Γιατί εγώ ως γνωστό δεν το ακουμπάω το τηλέφωνο. Το ακουστικό είναι η προέκταση του χεριού σας. Δηλαδή, ακουστικό, χέρι και αυτή είναι τριάδα ομοούσιος και αδιαίρετος. Εντάξει, ρε Κωνσταντίνε, και όταν μιλάω με ποιον μιλάω, με την Μπέγκη. Άντε και κάνα 2 φιλενάδες. Αυτά είναι τοπικά. Πόσο κοστίζουνε? Είναι ψηφιακό το τηλέφωνο, Δεσποινής. Υπάρχει χρονοχρέωσης. Δηλαδή, τόση ώρα που μιλάς εσύ, καλύτερα να πάρεις την Μπέγκη και να πάτε στο Παρίσι να τα πείτε πίνοντας καφέ στο Quartier Latin παρά στο τηλέφωνο. Ναι, αλλά 96.000, μην πω τίποτα για τον οτέ τους, δηλαδή. Δεν έχουν από πού να μαζέψουν φράγκα και βάζουν ΦΠΑ στην ανθρώπινη επικοινωνία. Λοιπόν, εγώ από σήμερα αυτό το μέσον το μισώ. Το τηλέφωνο δεν πρόκειται να το ξαναγγίξω. Ναι, έλα, Γιάννη. Α, ναι, δεν είστε. Ναι, αμέσως σας τον δίνω. Ο δικηγόρος σου. Α, ευχαριστώ. Άσε. Ορίστε, μίλα. Για καλό και για κακό. Έλα, Λίκο, τι γίνεται? Τι? Δυσάρεστα νέα. Έλα, τι νέα? Δεσποινής Βλαχάκη γίνεται και Δεσποινής Βδελάκη τώρα. Ξεκολλήστε, σας παρακαλώ. Έλα, Λίκο. Πες μου. Τι έγινε? Τι? Τι λες? Μα αυτό είναι τρομερό. Είναι σίγουρο? Όχι, ρε Νίκο, δεν το πιστεύω. Πώς είναι? Εσύ, Νίκο, άσε με τώρα. Έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Σε κλείνω, Νίκο, θα τα πούμε αργότερα. Καμαντάτα, το χάσαμε το σπιτάκι! Το σπίτι δεν θα το χάσω με τίποτα. Απλώς παρατείνεται το μαρτύριό μου. Αναβλήθηκε η δίκη για 2 μήνες. Και τι? Θα σε έχω εγώ για άλλους 2 μήνες μέσα στα πόδια μου, κύριε Επίκουρε? Να σου πω, θα ζητήσω επικουρικό. Δεν θέλω άλλη συζήτηση, Ελένη. Ας διατηρήσουμε αυτή τη σχέση όσο πιο τυπική γίνεται. Τις 64.000, παρακαλώ. Για στάσου δηλαδή. Επειδή εσύ λες ότι έκανες 14 μόνο τηλεφωνήματα, εμείς δηλαδή το χάψαμε. Δεν πληρώνω, κύριε, δεν πληρώνω. Δεν φτάνει που ανέχομαι την μπανάλ προσωπικότητά σου και την αγοραία γλώσσα σου τόσες ώρες κάθε μέρα, θα σου πληρώνω και τους λογαριασμούς τώρα! Λοιπόν, αυτή η συγκατοίκηση χρειάζεται κανονισμό συμβίωσης. Και τι θα πει αυτό? Ξέρω εγώ.
Κάτι σαν το καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ πρέπει να είναι. Τα ποτά σας. Και αφήστε και κανένα μπουρμπουαρέ, γιατί έχω έξοδα. Και θα το κανονίσετε με δικηγόρους. Κανονικά και με τον νόμο. Αύριο θα έρθουν σπίτι να υπογράψουμε. Έλα και εσύ για μάρτυρας. Αμάν, θα μαρτυρήσουμε πάλι με τις παραξενιές του Βυζαντινού τέτοιου. Και έλεγα αύριο να πάω με δύο μανούσους. Γιατί έχει οντισιόν. Όχι, αλλά μπορεί να με χρειάζεται. Όλο και κάποια καλόγρια που το βράδυ γίνεται πόρνη μπορεί να το προκύψει. Μην ακούω πόρνη, μην ακούω αυτή τη λέξη, γιατί εκεί με βλέπω να καταλήγω. Πώς θα πληρώσω μόλι το χαράτσι του ΟΤΕ. Και θα σκάσεις ρε παιδί μου 64 καφετιά. Καλά είσαι τζαζ. Δύο πράσινα θα σκάσω και πολύ είναι, τα άλλα θα τα φορτώσω του Κωνσταντίνου. Αλλά και αυτά σαν πως τα έχω. Πέγγι. Δεν έχω φιλενάδα, ίσα ίσα μου φτάνουν για να κάνω χαλάουα. Έλα ρε πεγκουλίνη μου, κάνε κάτι για την κολλητή σου. Να σου πω τη χαλάουα, την καθυστέρησε 3-4 μέρες. Σε 4 μέρες, Ελένη μου, γυρίζει ο μάνθος από τη Νέα Ζηλανδία. Τι θέλεις να βρει, το κορίτσι του με πόδι μάλινο. Συνομολογούν και οι δύο πλευρές ότι όσο διαρκεί η συγκατοίκηση του κυρίου Κατακουζινού και της κυρίας Βλαχάκη, όλα τα κοινόχρηστα έξοδα θα πληρώνονται εξιμισίας. Συμφωνείτε, κυρία Ρούσου? Δεν βλέπω άλλο τρόπο, κύριε συνάδελφε. Για κάτσε, ρε Νίκο. Πώς εξιμισίας, δηλαδή? Θα πληρώσω εγώ 48.000 για τα ελάχιστα τηλέφωνα που έχω κάνει. Από πού και ως πού? Αυτό δεν αποδεικνύεται, κυρία Κατακουζίνε. Εσείς λέτε έτσι. Η πελάτης μου ισχυρίζεται το αντίθετο. Συνεπώς η Ελένη αποκλείεται να πληρώσει πάνω από 48.000. Τι λες, μωρή Έλλη? Πολύ large είσαι. Πού θα τα βρω εγώ 48.000? Το πολύ πολύ του δώσουμε και ένα 5.000. Είσαι θρασιτάτη. Μεγάλη χάρη σου κάνω που θα πληρώσεις μόνο 48.000, αλλά αυτά τουλάχιστον θα τα πληρώσεις. Αχ, κατάλαβα. Μέχρι να ξανακάνω χαλάουα θα με παίρνουν μόνο για να παίζω τυφλοκάτι. Α, ήρθε και ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Είναι 40.000 έναντι. Αυτό δεν είναι έναντι. Αυτό είναι εναντίον και κυρίως εναντίον μου. Διότι εγώ δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρικό, όλο πίτσα τρώω. Ο Κατακουζινός χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό που βράζει συνέχεια και είναι το κουνουπίδι. Δεν είναι το κουνουπίδι, Δεσποινής Βλαχάκη. Είναι το θερμοσύφωνο που καίεται όλη μέρα. Γεμίζεται την πανιέρα ζεστό νερό και παριστάνεται την Κλεοπάτρα, ξεχνώντας ότι εκείνη ήταν βασίλισσα και όχι αθλία γκαρσόνα. Α, θα γίνω βυζαντινοκτόνα. Αυτός πρέπει να είναι ο μαρτυράς μου. Πάω εγώ να ανοίξω. Άντε ρε παιδιά, τελειώνεται να υπογράψω να φεύγω. Έχω και τη Σιόνι αυριανή η πρωταγωνίστρια. Ας συνοψίσουμε. Ό,τι χρησιμοποιείται από κοινού θα πληρώνεται και από κοινού. Εντάξει, ας υπογράψουμε. Ας είναι. Μάνθο! Πέγγι! Αγάπη μου! Καλή, πότε ήρθες? Τι έκπληξη ήταν αυτή. Εσύ δεν μου πες ότι θα γύριζες αύριο. Ναι, αύριο θα γύρναγα, αλλά ξέρεις, ξέσπασαν πολιτικές ταραχές εκεί στην Ινδία και υπάρχει κίνδυνος πραξικοπήματος. Και έτσι συμβούλεψαν οι πρεσβείες, οι ξένοι όλοι να φύγουν. Εσύ δεν μου πες ότι θα πήγαινες Νέα Ζηλανδία. Α, έχω πάθει jet lag από την πτήση και δεν ξέρω τι λέω. Ναι, βέβαια, ποια Ινδία. Νέα Ζηλανδία ήμουνα. Ξέρεις, μπέρδεψα τα δία. Μάνθο, μήπως παίζεις κόμο δία. Δεν μου λες, ως πού θα πάει αυτή η καχυποψία σου. Ώρες είναι να μου πεις ότι ήμουν εδώ στην Αθήνα και κρυβόμουνα. Ρε Μάνθο, και πού ήξερες ότι εγώ θα ήμουν εδώ. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Ως μάρτυρας του Κωνσταντίνου ήρθα. Ο Κωνσταντίνος ήρθε και με βρήκε στο αεροδρόμιο και με έφερε εδώ άρον-άρον. Και του λέω, άσε με. Άσε με, γιατί το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να δω το κορίτσι μου. Έλα, βρε, ανόητε. Πού κολλησιεργούσες πάλι. Δεν φτάνει που χθες βράδυ αναγκάστηκα να έρθω σπίτι σου για να σε αναγκάσω να υπογράψεις. Ναι, αλλά δεν με βρήκες, γιατί ήμουνα στη Νέα Ζηλανδία. Στο αεροδρόμιο με πέτυχες. Ναι, στο αεροδρόμιο σε πέτυχα. Πού θα σε πετύχαινα, αλλού. Και γιατί δεν μου είπες ότι θα ήταν κυπέγγι εδώ πέρα, ε? Γιατί δεν μου το είπες? Μου το φύλαξες για έκπληξη, ατιμούλη. Ναι, ατιμούλη. Για έλατε μέσα να υπογράψετε. Και τι δώρο μου φέρεις από τη Νέα Ζηλανδία? Ένα αρνάκι. Είμαστε όλοι εδώ. Τι άλλο μένει να υπογράψουμε? Τη συνθήκη του Κιουτσούκα Energy. Και φυσικά στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνονται και οι επισκευές. Ποιες επισκευές? Ελένη μου, ένα σπίτι το οποίο κατοικείται και μάλιστα σπίτι κάποιας παλαιότητας έχει και τις φθορές του. Κάποια βρύση θα χαλάσει, κάποια πλακάκια θα σπάσουν. Τι κι άλλα λεφτά, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, εντάξει, θα υπογράψω, μωρέ. Και αν γίνει καμιά μικροζημιά, θα δανειστώ δεξιά, θα δανειστώ αριστερά, θα δανειστούμε από τη δικηγόρο μας. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, θα τα βολέψουμε. Δεν θα πες και κανένα στίχος. Παναγία! Τι ήταν αυτό? Εκτός από όλα τα άλλα χιλιάδες ελαττώματά σου, Ελένη, είσαι και γρουσούζα. Μόλις κατέρευσε η σκεπαστή βεράντα. Κατάλαβες εκεί. Δεν μου φτάνει η ΔΕΗ, δεν μου φτάνει ο ΤΕΜΟΣ, κασε τώρα και ζημιά. Πού θα βρω μωρή τα λεφτά να πληρώσω?
Ελένη μου, σε καταλαβαίνω. Τέτοιο κράχ μόνο εσύ και το χρηματιστήριο της Μόσχας. Καταφέρω και ποτήρια. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό, η ζημιά ξεπερνάει τις 300.000. Σε τι τις ξεπερνά, σε ομορφιά ή σε ξυπνάδα. Θέλω να ξέρω, Ελένη, αν θα αστείζεσαι όταν θα πληρώνεις τις 150. Κάτσε, ρε Κωνσταντίνε, 300.000 δηλαδή για μια σκεπίτσα που έπεσε. Ναι, αλλά η σκεπίτσα στηριζόταν σε δύο κολόνες, οι οποίες και πρέπει να ξαναχτιστούν. Καλά, δεν μπορούμε να τις παραλείψουμε. Μπορούμε. Αν βγεις εσύ και η Ετέρα γκαρσόνα και παριστάνετε τις καριάτιδες. Δηλαδή τώρα, ρε Κωνσταντίνε, τι μου λες, δηλαδή, αφού δεν έχω εγώ τα λεφτά να πληρώσω, ότι πρέπει να παραιτηθώ από την κληρονομιά και να φύγω. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία, Μάρθο. Όσο πιο πολλά έξοδα μαζευτούν, τόσο πιο γρήγορα θα φύγει η γκαρσόνα. Και εσύ όμως τα βάζεις με μια γυναίκα. Την οποία εσύ ζαχαρώνεις. Γι' αυτό σε απομόνωσα ατάχιστα. Γιατί ήσουν έτοιμος να ανοίξεις το πορτοφόλιο και να τις δανείσεις. Όχι, να τις τα χαρίσω. Τώρα, τι ψυχή έχουν 150.000. Μάνθο, είμαστε φίλοι μια ολόκληρη ζωή. Πώς τολμάς να συμπράττεις με την αντίπαλό μου. Μάνθο, αναλογίσου την κοινή πορεία μας. Σκέψου το σχολείο που καθόμαστε στο διπλανό θρανείο. Και με έλεγες για υδροκέφαλο. Και μετά που δώσαμε μαζί εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Και δεν πέρασα και μου είπες σιγά μην πέρναγες εσύ, Βόδι. Και τότε που είχες το τρακάρισμα με τη Φεράρι, αμέσως έτρεξα στο νοσοκομείο. Και μου είπες ευτυχώς που γεννήθηκες με αερόσακο στο κεφάλι και δεν έπαθες τίποτα. Και τώρα αυτή τη φιλία θες να την προδώσεις. Λοιπόν, Μάνθο, ορκίσου μου ότι δεν θα δανείσεις ούτε μία δεκάρα στην Ελένη. Άρε, Κωνσταντίνε. Ορκίσου. Ορκίζομαι. Μάνθο. Εντάξει, ρε Κωνσταντίνε, ορκίστηκα. Αφού ξέρεις, ο όρκος είναι ιερός. Ότι είναι ιερός, είναι ιερός. Αλλά μαρτία δεν απεταχτεί και στον δρόμο μια ανυπεράσπιστη κοπέλα. Όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, θα τα βρείτε με το Θεό. Με το Θεό θα τα βρω. Με τον αθεόφοβο δεν θα τα βρω. Έλα, βρε Μανθούλη. Κι εγώ που πήρα το θάρρος να έρθω στο σπίτι σου. Γιατί ξέρεις, Μάνθο, θέλει μεγάλο θάρρος να έρθει μια κοπέλα στο σπίτι σου. Απλώς πίστεψε ότι εσύ θα. Ότι θα με. Θα σε. Θα με βοηθήσεις, βρε Μάνθο. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, ποιο? Μια κλωστούλα ήταν πάνω στο χαλί. Δεν τίποτα, πάει, πέταξε. Τι είναι πάλι? Άλλη μια κλωστούλα εδώ στο μπράτσο του καναπέ. Μα τι γίνεται εδώ μέσα, βρε Μάνθο? Όλο κλωστούλες είσαι. Ποιος είσαι, ο Μάνθος ο Ντεμισές? Πώς τα λέω, πώς τα λέω. Κάτσε τώρα, πού πας? Πάω να φύγω. Μα έχει κι άλλες κλωστίτσες εδώ, δεν τις είδες? Ναι, έχει. Πρέπει να βρω λεφτά, βρε Μάνθο μου. Δεν μπορεί, κάποιος θα με στηρίξει και εμένα. Και εμείς εδώ τι κάνουμε? Οι πρώτες παντερίτσες. Λοιπόν, εγώ θα γίνω επίορδος. Αλλά εσύ θα προσπαθήσεις να με δεις με άλλο μάτι. Με άλλο μάτι. Εντάξει, θα προσπαθήσω να βάλω φακού σε επαφή. Τι κάνω τώρα, μόνο μου τα λέω, μόνο μου γελάω. Εννοώ να με δεις σαν άντρα. Αφού έχεις δέσμο με την καλύτερη μου φίλη, βρε Μάνθο. Αυτό λύνεται. Το εδώ μεταξύ μας δένεται. Αμάν, να σου πω, ας δέσουμε τώρα μια γερή φιλία και που ξέρεις, μπορεί σε 10, 20, 30 χρόνια να εξελιχθεί σε ένα φλογερό πάθος. Το καλό πράγμα, Μανθούλη, αργεί να γίνει. Και σου δώσε 100.000. Ναι, τόσα είχε πάνω του, γιατί ξέρεις, αυτοί οι τύποι βασικά κυκλοφορούν με κάρτες. Και δηλαδή θα ξαναπάς για τα υπόλοιπα, Όχι, ρε Ματίνα, δεν θα ξαναπάω, γιατί το βρίσκω και λίγο πρόστιχο του κουνιάμα που δεν πρόκειται να του κάτσω. Αλλά τι να κάνω, σώψετε η ρημάδα η ανάγκη που με ρίξε στην κατηφόρα. Σε θαυμάζω, βρε Ελένη μου. Δυο τσαλιμάκια τους κάνεις και αμέσως είναι έτοιμοι να στα δώσουν όλα. Ενώ εγώ όχι να τους κουνηθώ λίγο και μη ξεργαγίνω. 100.000 αποκλείεται, 100 φάσκελα μπορεί. Τι μου λείπει, Ελένη, ποια μοίρα με σημάδεψε βαριά, γιατί ποτέ κανείς... Γιατί ρε γειτόνισσα να το κάνεις τώρα αυτό. Το δικό σου πρόβλημα θα λύσουμε, που στο κάτω-κάτω είναι και άλλο. Το δικό μου να λύσουμε, εδώ σου λέω καίγομαι. Ναι, συγγνώμη. Και εσύ τώρα πρέπει να βρεις πόσα λεφτά ακόμα. Κοίταξε να δεις, δέκει, ότι είναι 68.000, συν 150 βάλε το υπόστεγο, έχω το 100 από το Μάνθο, είναι ακόμα να βρω 120. Βάλε. Βάλε το χέρι σου και εσύ στην τσέπη, ρε Ματίνα. Πού να τα βρω, βρε Ελένη μου, μια δημόσιος υπάλληλος είμαι. Ναι, αλλά τι δημόσιος υπάλληλος, με το μισθό σου, τις αδειές, το επιδοματά σου? Σιγά τα λεφτά, βρε Ελένη μου. Και στο σπίτι εγώ δεν συνεισφέρω, νομίζεις? Ο πατέρας μου συνταξίουχος είναι. Τα μισά λεφτά εγώ τα βάζω. Και τα άλλα μισά τι τα κάνεις, ρε Ματίνα? Ήθελα να ξέρω τι τα κάνεις. Πού τα χαλάς, στο χαλίνο, το κλάμπινγκ δηλαδή που κάνεις, ή στις τουαλέτες που αγοράζεις για να σε μπάνει και στους γκόμενους που δεν έχεις? Ναι, θύμισε μου το τώρα αυτό. Εξευτέλισε με, ταπείνωσέ με. Να κλαψουρίζεις, ξέρεις μια χαρά. Να βάλεις το χέρι στην τσέπη να βοηθήσεις και μια φιλενάδα, δεν το ξέρεις. Γαϊδούρα, γιατί τον ξέρω τον τύπο σου, Ματίνα. Ξέρεις τι τύπος είναι αυτό?
αυτός είναι ο τύπος που έχει κομπόδεμα. Και αν εσύ δεν έχεις κομπόδεμα, εγώ να πάω και με τον Κωνσταντίνο να πάω. Βλαμμένο. Αυτό πάλι με τον Κωνσταντίνο, γιατί το λες, μεγάλη θυσία. Εγώ τον βρίσκω πολύ γλυκούλη. Δεσποινής Ματίνα. Κύριε καθηγητά. Λοιπόν, Δεσποινής, στις παλιές γειτονιές πράγματι υπήρχε η συνήθεια να μπαινοβγαίνουν ελεύθερα οι γείτονες ο ένας στο σπίτι του άλλου. Εγώ αυτή τη συνήθεια... Σαν λάτρης των παραδόσεων την επικροτείτε. Τη συχαίνομαι. Γιατί οι περισσότεροι γείτονες είναι τσιμπούρια. Αντίο σας. Α, δεν είστε μόνο τσιμπούρι, είστε και σκύλος. Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής? Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου? Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος. Το υγειονομικό τα έλεγξε? Μα ελάτε τώρα, μην με απογοητεύετε. Φτάνει στεναχώρια μου. Μα να με πήγα η Δούρα η Ελένη. Εντάξει, μπορεί να έχω ένα μικρό κομπόδεμα, αλλά έχω ιδρώσει για να το κάνω. Ο Μάνθος. Ο Μάνθος μπορεί να δανείσει και 100 και 200. Και πόσα ακριβώς της δάνεισε ο Μάνθος, 100 ή 200? 100. Αλλά αυτός έχει και πόρση και ο πατέρας έχει εργοστάσιο. Τι ανάγκη έχει αυτός? Καλέ, αυτό δεν έπρεπε να το πω σε εσάς, αφού εσείς θέλετε να τη διώξετε την Ελένη. Πράγματι, αυτό δεν έπρεπε να το πεις σε μένα. Αλλά αφού μου έκανες την εξυπηρέτηση και μου το είπες, θα σου κάνω κι εγώ τη χάρη και θα φάω ένα από τα τυροπιτάκια σου. Απέσιο. Ελένη! Κωνσταντίνε, και ότι σε έψαχνα, αγόρι μου! Γιατί με έψαχνες, κορίτσι μου? Για να σου δώσω τα λεφτά που σου χρωστάω, ΔΕΗ και ΟΤΕ. 68.000, δεν ήτανε? Έλα, πάρε 70 και πιες μια μπύρα στην υγειά μου, βρε. Δεν πίνω μπύρα, Δεσποινής. Ο ζήθος μου προξενίζει άλλη και εγώ θέλω να είμαι ενυφάλιος. Καλά, τότε πιες μπυράλ. Μην σπαταλάτε έτσι αλόγιστα τα χρήματά σας, Δεσποινής Βλαχάκη. Γιατί αύριο μπορεί να μην ξανάχετε την ίδια ευκαιρία για να τα αποκτήσετε. Σήμερα έχουμε, αύριο δεν έχουμε. Τι λες, βρε παιδί μου, και τώρα με αυτές τις θυμοσοφίες εγώ τρόμαξα. Ξενέρωτε. Και επειδή εγώ δεν είμαι καθόλου ξενέρη και έχω και φράγκα, απόψε θα πάω να τα σπάσω μέχρι πρωίας με έναν από τους χιλιάδες θαυμαστές μου. Αμάν. Έλα ρε Γιάννη, πού είσαι καμένος μια εβδομάδα? Τι είναι ρε Πινελόπη? Εντάξει, ναι, στο village. Απ' έξω. Ξέρω εγώ τι παίζει. Εντάξει ρε παιδί μου, άτια. Ένας από τους χιλιάδες θαυμαστές σας είναι αυτός ο τρανσέξουαλ Πινελόπη? Αϊχά σου. Θυμόσοφε. Έλα ρε Κωνσταντίνε, είμαι με πρόσωπο. Είσαι χωρίς πρόσωπο, διότι παρεύεις τον όρκο σου. Κύβδηλε, πθούσου. Όχ, βρέχει. Καταρακτοδός, ξαναπθούσου. Όχ, ξαναβρέχει. Και δεν είναι μόνο αυτό, θα υποφέρεις τυποτένιε. Αν είσαι εσύ μωρός, ο κατακουζινός είναι τιμωρός. Άντε ρε Νικόλα, μια ώρα ένα ουίσκι. Το ουίσκι ειδικά θέλει το χρόνο του. Αχ Νικόλα μου, μην έχεις άποψη. Το ουίσκι σας. Θα κάτσεις μαζί μου, μανάρι. Πρώτον, δεν κάνουμε κοσομασιόν, είμαστε καλλιτέχνηδες. Δεύτερον, είμαι πάρα πολύ πιστή στο δεσμό μου. Και τρίτον, τι αμάξι έχεις? Μητσουμπίση. Πρόσεχε, μη σου σβήσει. Όπα, εκλεκτές παρουσίες σήμερα στο μαγαζί. Να σας προσφέρουμε κάτι, κύριε καθηγητά. Ένα φιαλωμένο νεράκι. Μια σοδίτσα. Μια σουμάδα. Δεν θέλω χιούμορ, μπάρμαν. Καλέ, ο Βυζαντινό τέτοιο. Κάποιο φόρντο θα γκρεμίσει. Καλησπέρα, Παναγιώτα. Καλά, που ξέρετε το βαπτιστικό μου. Ο Σία Πέγγι δεν υπάρχει στην Ορθοδοξία, προφανώς ευαπτίστης Παναγιώτα. Και επειδή το Πέγγι είναι ελαφρό και εγώ θέλω να δώσω ένα βάρος στη συζήτηση που θα κάνουμε, θα σε αποκαλώ Παναγιώτα. Τι έγινε, έπαθε τίποτα η Ελένη? Η Ελένη δεν έπαθε τίποτα. Εσύ θα πάθεις κακό από την Ελένη αν δεν προσέξεις. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα, κύριε Βυζαντινό τέτοια μου, σας τη βίδω σε βραδιάτικα? Αν η Ελένη ήταν πράγματι επιστήθεια φίλη σου, Πέγγι, Παναγιώτα ή όπως άλλος θέλεις, δεν θα έπρεπε να σου πει από πού βρήκε τα λεφτά για τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ? Μου είπε, από μια θεία της. Τι καλή θεία. Φαντάζομαι ότι όλοι θα θέλανε να είχαν μια θεία μαρθούλα, με πόρσε. Τι? Μου είχε ορκιστεί ότι δεν πρόκειτο να της δανείσει ούτε μία δεκάρα. Με ποιο τρόπο νομίζεις ότι καταφέρνει μια γυναίκα το Μάνθο να πατήσει τον όρκο του? Εκείνη τη σουμάδα θα την πιω τελικά. Θα τη σκίσω! Κι αυτήν κι αυτόν! Τι έκανε Κλυτεμνίστρα στον Αγαμέμνονα για την Κασάνδρα? Αυτό! Νομίζω πως έρχεται. Θα μου επιτρέψεις, Παναγιώτα, να πάω στην τουαλέτα. Απεχθάνω με τη βία, βρε παιδιά. Αγαπούλα μου, τι έγινε? Δεν άργησα, ε? Όχι πολύ.
Αγαμέμνονα! Παρακαλώ! Έλα, Μανθούλη. Η Ελένη με. Δεν είμαι ο Μάνθος. Είμαι ο αυτόματος τηλεφωνητής. Ο Μάνθος λείπει σε επαγγελματικό ταξίδι. Αφήστε το μήνυμά σας μετά το μπιπ. Μπιπ! Σε ταμάς, ρε Μάνθο, αυτά. Σε ταμάς. Τι με πέρασες, ρε, για την Μπέγκη με πέρασες. Πες ότι τελείωσε η επιχορήγηση και καθάρισες. Ας τον κόρακα, ζωντόβολο. Έλα, Ματινά. Έλα, βρε, φιλενάδας είμαι. Σου είπα χτες πόσο όμορφη ήσουν, α. Καλά τώρα, ξέχαστο το βλαμένο. Όχι και το γαϊδούρα ξέχαστο. Εντάξει, μωρέ, μια κακή στιγμή ήτανε. Φιλενάδα, σου ζητάω συγγνώμη και επίσης σου ζητάω χρήματα. Φιλενάδα, μην το κλείνεις. Ματίνα, είμαι απελπισμένη. Μα... Ω, τη Δεσποινίδα Ματίνα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Τώρα να πω ότι χάρηκα που σας είδα, θα μεγαλώσει η μύτη μου. Γιατί? Γιατί θα πω μεγάλο ψέμα. Τι θέλετε? Για την Ελενίτσα ήρθα. Ξέρετε, μου ζήτησε συγγνώμη για εκείνο το γαϊδούρα και... Και? Κέικ. Κέικ? Έφερα κέικ. Μόνο κέικ φέρατε, Δεσποινής Ματίνα, ή μήπως φέρατε και τίποτα άλλο? Τι άλλο? Χρήματα ίσως. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί... Μια ευαίσθητη και πονόψυχη κοπέλα όπως εσείς, Δεσποινής Ματίνα, δεν θα άφηνε τη φίλη της αβοήθητη σε μια δύσκολη στιγμή, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν θα την αφήσω. Γιατί όπως είπατε, είμαι πονόψυχος άνθρωπος και ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται. Ναι, αλλά η φιλία δεν είναι μονοσήμαντη. Είναι αμφιμονοσήμαντη, Δεσποινής Ματίνα. Εσείς θεωρείτε την Ελένη φίλη σας. Εκείνη αισθάνεται το ίδιο φίλη ή απλώς σας εκμεταλλεύετε? Γιατί το λέτε αυτό? Θέλω να σε προστατεύσω. Έλα μαζί μου, αν υπεράσπισε το πλάσμα. Καθίστε, γειτόνισσα. Πείτε μου την αλήθεια. Μήπως η Ελένη με κοροϊδεύει πίσω από την πλάτη μου? Όχι ότι θα είναι μόνη δηλαδή, γιατί και πολλοί συνάδελφοι στο γραφείο με λένε Μισ Κλάψα. Ναι, αλλά τουλάχιστον εκείνοι δεν σας ζητάνε να θυσιάσετε τη μελλοντική σας ευτυχία. Ποια ευτυχία μου? Το γάμο σας, Δεσποινής. Πούντος! Αμπούντος, αν μοιράζετε την πρίκα σας δεξιά και αριστερά. Τι θα σας μείνει αν η κάθε Ελένη σας ζητάει 100, 200 χιλιάδες? 100 σήμερα, 100 αύριο. Ξέρετε πώς διασκορπίζετε ένα κομπόδεμα που με τόσο κόπο έχουμε μαζέψει? Πώς θα αποκατασταθείτε μετά, χωρίς δεκάρα? Πώς θα παντρευτούμε, Μανολιό μου, που λέει και το παλιό άσμα? Έχετε δίκιο. Είμαι που είμαι ένα τίποτα σαν γυναίκα και ένα τίποτα χωρίς λεφτά. Θα είμαι δύο τίποτα. Φροντίστε λοιπόν να παραμείνετε ένα τίποτα. Μη δανείζετε δεκάρα σε κανέναν. Και προς Θεού, σταματήστε να μαγειρεύετε σε όλο τον κόσμο. Σταματήστε να προσφέρετε φαγητά. Να, Εύνης, τούτο εδώ το κέικ έχει το κόστος του. Εμπεριέχει αυγά, ζάχαρη, βούτυρον. Γάλακτος. Άμα θέλει η Ελένη να φάει κέικ, να πάει να αγοράσει μόνη της. Εσάς το κύριο μέλημά σας από εδώ και πέρα είναι να βρείτε ένα ταλέπορο να σας παντρευτεί. Ματίνα! Ελένη! Πότε ήρθες, καλέ, τώρα που είχα βγει στο περίπτερο να πάρω τσιγαρά? Ήρθα, αλλά φεύγω. Συγγνώμη, Ελένη μου, αλλά βιάζομαι. Στάσου, καλέ, πού πας, έλα εδώ. Τι έγινε? Δεν μου λες. Πήγες στην τράπεζα, σηκώσει λεφτά? Πήγα να τα σηκώσω, αλλά ήταν ασήκωτα. Γιατί, καλέ, ήταν ασήκωτα? Να, Ελένη μου, στο λογαριασμό δεν είμαι μόνη μου, είναι και ο πατέρας μου. Και μου είπες ότι δεν έχει πρόβλημα. Επίσης είναι και ένας θείος μου στο λογαριασμό και επίσης μια θεία μου. Τη θεία σου, Ματίνα. Πες ότι δεν θες να μου δώσεις λεφτά και μη μου λες μπουρμπούτσαλα. Τι θες, βρε, Ελένη μου, να σπαταλήσω την πρίκα μου? Να μείνω χωρίς γαμπρό? Και ούτε το κέικ θα σ' αφήσω, γιατί έχει αυγό, αλεύρι και βούτυρο γάλακτος. Καλά αυτή
ήταν που ήταν κουλή, αποκουλάθηκε. Συλλογισμένη σας βλέπω, Δεσποινής Βλαχάκη. Προβλήματα, προβλήματα. Καθόλου. No problem, αγόρι μου. No problem. Χαίρομαι εκ βάθους καρδίας. Α, και κάτι τυπικό. Το υπόστεγο τελειώνει ο Σονούπο και ο εργολάβος πρέπει να πληρωθεί. Φαντάζομαι έχεις μεριμνήσει για το μερίδιό σου. Οπωσδήποτε. Τι με πέρασες, καμία μέριμνη? Έλα ρε Ελένη, δύο ώρες άργησες. Άσε με, ναι, Νικόλα. Από το πρωί τρέχω σε γνωστούς και φίλους και κάνω έρανο. Τι έρανο? Δώστε και σώστε. Δεν μου λες, Νικόλα, εσύ τι θα δώσεις στην κολλητή σου που κινδυνεύει να ξεσπιτωθεί? Εγώ θα δώσω ένα δίσκο. Πάρτον και πήγαινε μαζί στα ποτήρια. Νικόλα, σου λέω, είμαι σε τραγική κατάσταση. Κάμε εγώ τι, είμαι σε κωμική. Ένα σωρό γραμμάτια έχω ακόμα για να ξεπληρώσω τη μηχανή. Καλό στο Πεγκουλίνι μου, τι κάνεις? Νικόλα, ένα τζιν τόνικ και δύο μαργαρίτες. Ρε Πεγκί, hey, εδώ είμαστε καλέ. Πω πω, κάτι φτηνιάρες που μαζευτήκανε σήμερα στο μαγαζί, ρε Νικόλα. Ούτε σε φτηνιάρες. Εγώ μόνο κάτι μπάκουρος βλέπω. Άλλες εκείνη εκεί την ψηλή. Όχι, λέω αυτή την κοντή. Αυτή, εγώ Πέγκι κοντή. Τι σημαίνει? Ένα πράγμα θα σου πω, Ελένη. Αν την ξαναπέσεις στο Μάνθο, θα φύγεις από εδώ μέσα φέτες. Α, το βλάκα, τι έκατσε και σου είπε? Ρε Πέγκι, είναι δυνατόν εγώ να την πέσω ποτέ σε δικό σου δεσμό? Πήγα δανεικά και του ζήτησα, βρε, για να μην χάσω το σπίτι. Να το χάσεις, Ελενάκι μου, το σπίτι, να το χάσεις. Να πας να μείνεις σε μια καλύτερη οδό που σου ταιριάζει πιο πολύ. Πού? Στην οδό Φιλής. Πέγγι, πρόσεχε πώς μιλάς, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά. Θέλεις να βγεις και από πάνω? Αντροχωρίστρα! Ήρθε η ώρα να σου χαλάσω τη χωρίστρα. Ρε κορίτσια, σταματήστε. Τι κοιτάς, αγόρι μου? Έχουμε στοιχήματα. Ποιος πουντάρισε μακριβάλλον? Κωνσταντίνε, τι όνειρο εκδόσταν αυτός που ακούστηκε πάνω? Έγινε κατολίσθηση και έπεσε κανένας βράχος? Άστε, Ελένη, πάθαμε μεγάλη καταστροφή. Έπεσε το υπόστεγο. Πάλι! Α, τον κερατά, τον εργολάβο. Σκάρτη δουλειά μας έκανε. Αυτή τη φορά θα τον βάλουμε να τα κάνει και να τα πληρώσει μόνος του. Όχι, δεν κατάλαβες. Τώρα έπεσε το υπόστεγο έξω από την κουζίνα. Στην κουζίνα? Τι έπαθε, αυτό ήταν μια χαρά. Ξέρω εγώ. Μήπως κόλλησε από το άλλο? Μήπως σέρνεται κανένας ιός των υποστέγων? Κωνσταντίνε, με δουλεύεις? Οι κολόνες στο υπόστεγο της κουζίνας ήταν μια χαρά. Ντούρες! Και τι θες να πεις δηλαδή? Ότι τις γκρέμισα εγώ με τη βαριά? Παλιό σπίτι είναι, Ελένη. Θα έχει τις φθορές του. Και νομίζω ότι μου είναι εμένα ευχάριστο τώρα να πληρώσω άλλες 150.000. Μου είναι εξίσου δυσάρεστο με σένα που θα πληρώσεις τα ανάλογα. Αυτά δεν είναι ανάλογα, Κωνσταντίνε. Αυτά είναι παράλογα. Πού θα βρίσκω καλά εγώ συνέχεια λεφτά ίσιο σε μια στιγμή να στα πω? Σε καταλαβαίνω, Ελένη. Γι' αυτό ίσως θα ήταν καλύτερα να νοικιάσεις μια γκασονιέρα σε μια καινούρια οικοδομή. Μη φας, έχουμε γλαρόσουπα. Μη φας, έχουμε κοινόχρηστα. Τι κοινόχρηστα? Τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ την πλήρωσα. Α, ήρθε το νερό? Όχι. Το νερό, όπως όλοι ξέρουμε, είναι αμεληταίος λογαριασμός. Δεν είναι σπουδαίο πράγμα. Το πετρέλαιο όμως. Ποιο πετρέλαιο? Αυτό το μαύρο παχύρευστο υγρό που βάζουμε στους καυστήρες για να ζεσθενόμεθα το χειμώνα. Και έχει αρχίσει να έχει ένα ψοφόκριο. Ήτι 200.000 πρώτη δόση. Ήτι, εγώ θα ανέβω εις το ψιλορίτι και θα κάνω βουτιά από εκεί πάνω. Άκου, Κωνσταντίνε, στο πετρέλαιο εγώ δεν θέλω να συμμετέχω. Όχι, όχι, εμένα μ' αρέσει το κρύο. Τη ζέστη πάλι δεν την μπορώ. Το κρύο μια χαρά είναι. Σφίγγει και το δέρμα. Η μετεωρολογική υπηρεσία είπε ότι θα κάνει τρομερές παγωνιές τις επόμενες μέρες. Σας λέει ότι θέλει η μετεωρολογική υπηρεσία. Εγώ είμαι φλογερή γυναίκα. Πολύ ωραία. Θα απομονώσουμε τα σώματα του καλοριφέρ που σου αντιστοιχούν. Δηλαδή στην κατατοκαμαρά σου, στο μπάνιο σου, αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους. Στο σαλόνι, στην κουζίνα, για να μην εκμεταλλεύεσαι τη θερμότητα που εγώ πληρώνω. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί έτσι θα κρυώνεις κι εσύ. Ουδόλος! Θα κρατήσω ανοιχτά τα σώματα στη βιβλιοθήκη μου, στην κατατοκαμαρά μου, στους χώρους δηλαδή που εσύ δεν θα έχεις καμία πρόσβαση. Εντάξει. Τι να κάνουμε? Αφού έτυχε να τσακιστούν και τα δύο κολοϊπόστεγα, τι να κάνουμε? Πρέπει να μαζέψω παλού λεφτά. Το τηλέφωνο. Χτύπησε. Δεν το θέλω. Δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσω και έτσι δεν θα πληρώνω και τον ΟΤΕ. Εσύ, δεν θα ξαναχρησιμοποιήσεις το τηλέφωνο? Από εδώ και πέρα. Τι με πέρασε, Κωνσταντίνε, εμένα? Καμιά εξαρτημένη από το τηλέφωνο? Σιγά μην περιμένω εγώ να Αμάν, χτύπησε. Έλα, Γιάννη. Δεν το πιστεύω. Ο Γιάννης. Αυτή τη φορά είναι ο Γιάννης. Έλα, ρε, Γιάννη. Γιάννη.
Πες μου ότι είσαι ο Γιάννης και δεν είσαι η Πινελόπη μεταλλαγμένη. Εσύ είσαι. Δεν μου λες, ρε Γιάννη, γιατί δεν έπαιρνες τόσο καιρό. Δεν είχες το τηλέφωνό μου. Τι έκανες, ρε, το έχασες. Ωραία, και γιατί δεν ερχόσουν από το μαγαζί. Όχι τώρα ότι δεν ξέρεις που είναι το μαγαζί. Το μαγαζί είναι... Γιάννη. Γιάννη. Έλα, ρε, Γιάννη, τι έπαθες. Τι έκανες, Κωνσταντίνε. Σας διευκόλυνε, Δεσποινής. Είπατε πριν κομμένο το τηλέφωνο και το έκοψα. Τώρα θα πάω μέσα να κόψω και το τηλέφωνο της κουζίνας. Έτσι, οι μόνες συσκευές που θα λειτουργούν σε αυτό το σπίτι είναι αυτή της βιβλιοθήκης μου και η άλλη της κρεβατοκάμαράς μου, όπου εσείς απαγορεύετε να εισέλθετε διαροπάλου. Είναι αφρόζα η ρουφιάνα. Έξω αν βρέχει κι αν χιονίζει, τι είμαι αυτό, ο Ιουλιανός ο παραβάτης. Συγγνώμη. Κλείσε, κλείσε, θα φύγει ζέστη. Θα ήθελα. Δεν είπα μπες και κλείσε, είπα σκέτο κλείσε. Ναι, αλλά εγώ θα ήθελα ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη σου, διότι, πως πολύ καλά ξέρεις, εγώ λατρεύω το διάβασμα. Το μόνο βιβλίο που σε έχω δει να διαβάζεις είναι ένα του οποίου το συγγραφέα δεν γνωρίζω, με τίτλο «Ρούλα Στέφανος, μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ». Καλή, αυτά είναι της τουαλέτας, αλλά έχω και άλλες ώρες που είμαι βαθύτατα κουλτουριάρα. Όπως αυτή την ώρα, ας πούμε. Ακριβώς. Θα πάω στη βιβλιοθήκη, 2-3 ώρες θα κάτσω, να διαλέξω εκεί ένα καλό βιβλίο. Μην πάρω και γουρούν στο σακί. Μην αγγίζετε τη βιβλιοθήκη μου, Δεσποινής. Μόλις πήρα από λίγο απολύμανα τα βιβλία μου με ενόπνευμα. Εντάξει, εντάξει, περιμένετε. Θα σας διαλέξω εγώ ένα βιβλίο, το πιο ανάλαφρο βέβαια. Ιδού, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Όχι να μου δώσετε και Άρλεκιν. Κοιτάξτε, δεν είπαμε να πάρω κάτι πολύ βαρύ, αλλά μην είναι και κάτι πάρα πολύ ελαφρύ. Να είναι 5-6 κιλά, ας πούμε. Περάστε έξω, Δεσποινής. Όχι, όχι, καθίστε. Να, θα καθίσω κι εγώ εδώ. Αχ, τι ωραία. Ας μιλήσουμε για βυζαντινολογία. Δεν ξέρω αν σας έχω πει, αλλά το τελευταίο καιρό... με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η επιστήμη. Όχι, δεν μου το έχετε πει αυτό. Και υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα, μάλιστα, τα οποία με απασχολούν διακαώς. Και εσείς ως επιστήμον ειδικός μπορείτε να τα διελευκάνετε. Πείτε μου ένα εξ αυτών. Ο Ιουστινιανός ήταν γκέι. Περάστε έξω, Δεσποινής, που με διακόπτετε την ώρα της μελέτης μου για να σας χλαμαρίσετε. Καλέ, καθίστε, έχω κι άλλα ερωτήματα να υποβάλω. Πρωτίστως θα σας υποβάλω εγώ ένα ερώτημα. Μασάει η Έγα Αυγοτάραχων. Δηλαδή? Δηλαδή μασάει η Κατσίκα Ταραμά. Νομίζεις, Ελένη, ότι δεν κατάλαβα ότι τρύπωσες εδώ μέσα ως διανοούμενη για να ζεστάνεις το κοκαλάκι σου. Λοιπόν, αν θέλεις να αποφύγεις το κρυοπάγημα, πάρ' το απόφαση και άλλαξε σπίτι. Όχι, κύριε Κατακουζινέ. Δεν θα σου περάσει που να σκάσεις. Πάω στο κρύο μου. Που σφίγγει και το δέρμα σου. Συγχαρητήρια, θα αποφύγεις τη χαλάρωση. Τι πίνα είναι αυτή που κάνει. Παναγία μου, αμάν δε επίκουρε εσύ και ασκητής, χάθηκες να έχεις μισό κιλό μορταδέλα. Κοίτα τώρα τι θα φάω, γιαούρτι θα φάω. Ρουσούζι, πού είναι καλέτα, αχ να το. Μωρέ θα το φάω και θα πω και ένα τραγούδι. Παναγία μου. Στοπ! Έγινες και κλέφτρα τώρα. Αυτό που πας να φας μου ανήκει. Άντε Νικόλα, σκάσε το μεροκάματο γιατί με περιμένει και ο Μανθούλης μου. Ο Μανθούλης σου, τα βρήκατε. Ναι καλέ, κάθε βράδυ εγώ του βάζω κομπρέσα στο μάτι. Άντε πάρτο. Τι είναι αυτό ρε Νικόλα, πού είναι τα άλλα δύο? Απόψε το αφεντικό κάνει παρακράτηση σε όλους μας. Την τελευταία εβδομάδα λέει καταναλώθηκαν πολλά κιλά ξηροί καρποί. Και επειδή οι πελάτες τρώνε πολλούς ξηρούς καρπούς, θα την πληρώσουμε εμείς. Και τι να κάνω εδώ, ρε Πέγγι. Πάντως έχει δίκιο. Αυτή τη βδομάδα φύγανε σακούλες ολόκληρες. Πώς έγινε αυτό? Άντε, Νικόλα,
Σκάσε τα 7 να πάω σπίτι, γιατί με πτώμα κοντεύω να κοιμηθώ πάνω μου. Ελενάκη, γιατί δεν μας το είπες ότι είσαι έγκυος, τώρα την πρόσεξα την κοιλιά. Ποια καλή είναι έγκυος, αυτή που δεν της μιλάω. Αλλά πραγματικά η κοιλιά της είναι τούρλα. Όχι ρε παιδιά, δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω μια κρίση σπαστικής κολίτιδας και παρουσιάζω έναν τυμπανισμό. Κάτσε ρε Λενάκη, πλακωμένη, αλλά είσαι φιλενάδα μου και σ' αγαπάω. Τι έχει η κοιλιά σου. Ας την κοιλιά τώρα ρε παιδί, μίγα μου. Αυτό δεν είναι σπαστική κολίτιδα, είναι σπαστική φυστικήτιδα. Εσύ ο ποντικός των ξηρών καρπών. Τι να κάνω, ρε παιδιά, κάνω φρικτή οικονομία. Μήπως και καταφέρω να μείνω στο σπίτι. Μια εβδομάδα τώρα τρώω την προς το μαγαζί. Ναι, ρε Ελένη, αλλά το αφεντικό την ψηλιάστηκε τη δουλειά και τώρα μας βάζει να τα πληρώσουμε όλοι. Ρε Ελένη, εμένα δεν με νοιάζει να έχω ένα 5.000 λιγότερο. Πάρ' το, ρε. Ρε Πέγγι. Θα μου φύγουν τα ζουμιά, ρε Πέγγι. Ελένη μου. Να σου δώσω και το δικό μου το μεροκάματο. Όχι ρε παιδιά, δεν σωζόμαστε έτσι. Εδώ θέλουμε γερό πορτοφόλι. Θα σου δανείσω όσα θες, Ελενίτσα. Αρκεί να μην καταλάβει τίποτα ο Κωνσταντίνος. Όπως και να το κάνουμε, είναι ο κολλητός μου τόσα χρόνια. Ναι, αλλά είναι και κάθαρμα. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά είναι δυνατό να ρίξει το υπόστοιχο με τη βαριά. Τι πράγμα. Μου υποσχέθηκες ότι δεν θα πεις τίποτα. Γιατί και εγώ το υποσχέθηκα στον Κωνσταντίνο. Τι έγινε ρε παιδιά. Ποιο υπόστοιχο. Ποια βαριά. Κάτσε γιατί τώρα αρχίζω και τα παίρνω βαριά. Α, κύριε Επίκουρε. Δεν με ξέρεις καλά. Θα σε κάνω εγώ να χορεύεις τα κάρβουνα. Θα το δούμε κι αυτό. Ο κατακουζινός αναστενάρης. Ναι, τι κάνετε εσείς εκεί στο Σικάγο? Έλα καλέ, πες μου τα νέα σου. Ναι, το ξέρω, χαθήκαμε θεία μου, χαθήκαμε. Αλλά τώρα θα επανορθώσω. Έχω 3-4 ώρες μπροστά μου να μιλάμε. Ναι, αμέ. Mm-hmm. Ναι, μετά θα πάρω και το θείο τον Νίκο στην Αυστραλία. Πρέπει να κάνουμε ξέρω στα σώματα. Τόσα λεφτά πληρώσε για πετρέλαιο, δεν μπορεί να μην ζεσταίνει. Σε καλά η θεία από το Σικάγο που έστειλε το τσεκ. Τι είναι αυτό, Ελένη? Τι είναι αυτό, Κωνσταντίνε? Είναι λογαριασμός τηλεφώνου 420.000. Χριστός και Απόστολος, πού έπαιρνες καλέ τηλέφωνο, Αυστραλία ή Αμερική? Ξέρετε πολύ καλά, Δεσποινής Βλαχάκη, ότι δεν τα πήρα εγώ τα τηλέφωνα, αλλά εσείς. Εμείς δεν έχουμε τηλέφωνο, διότι μας το κόψατε. Αλλά να μας το ξανασυνδέσετε, διότι ας είναι καλά η θεία από το Σικάγο που έστειλε το τσεκ, έχουμε λεφτά. Με ειρωνεύεστε, Δεσποινής Βλαχάκη. Αλλά είμαι άντρας προνοητικός εγώ. Έχω τον τρόπο να αποδείξω ότι εσείς κάνατε τα τηλέφωνα. Και θα τα αποδείξω ενώπιον δικηγόρων. Μωρέ, δεν πά να τα αποδείξεις όπου θες. Πώς θα τα αποδείξει? Hello! Έλα καλέ θεία. Εγώ είμαι η Ελένη από Αθήνα παίρνω. Ναι, τι κάνετε εσείς εκεί στο Σικάγο? Έλα καλέ, πες μου τα νέα σου. Ναι, το ξέρω, χαθήκαμε θεία μου, χαθήκαμε. Αλλά τώρα θα επανορθώσω. Έχω 3-4 ώρες μπροστά μου να μιλάμε. Ναι, αμέ. Mm-hmm. Ναι, μετά θα πάρω και το θείο τον Νίκο στην Αυστραλία.
Ήμουνα σίγουρος ότι μια παγαπώντισσα όπως η Δεσποινής Βλαχάκη θα έβρισκε τον τρόπο να παραβιάσει τους ιδιωτικούς μου χώρους και να εκτονωθεί στο τηλέφωνό μου. Γι' αυτό. Παγίδευσε το τηλέφωνο. Ακριβώς. Προσέλαβα ιδιωτικούς detective, οι οποίοι τοποθέτησαν κοριούς. Την έχετε πολύ άσχημα, Δεσποινής Βλαχάκη. Εσείς την έχετε πολύ άσχημα, κύριε Κατακουζινέ. Η κασέτα αυτή αποτελεί προϊόν υποκλοπής και η πράξη σας διώκεται ποινικά. Τι λέει αυτή, Νίκο? Όπως τα λέει είναι, με αυτή την κασέρα δεν κάνεις τίποτα. Αντίθετα, εμείς μπορούμε να σας χώσουμε μέσα. Σοβαρά, ρέλη, καλά, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αντίθετα, εμείς μπορούμε να σας χώσουμε μέσα. Κωνσταντίνε, πάρε βραχιολάκι. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν, Νίκο. Νίκο, δεν μπορεί. Αυτή η γυναίκα με χρέωσε 420.000. Έπρεπε να με ρωτήσεις, Κωνσταντίνε, πριν κάνεις την υποκλοπή, αφού δεν ξέρεις την ομοθεσία. Αφού δεν ξέρεις την ομοθεσία, τι την κάνεις στην ανοησία? Θέλω να τη χαστουκίσω, αλλά δεν μου το επιτρέπει η αγωγή μου. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, προτείνω να συμβιβαστούμε. Mm. Τι προσφέρει ο πελάτης σας για να αποσιωπήσουμε αυτή την κασέτα? Δηλαδή, θα πληρώσω και αποβάνω! Γιατί εγώ δεν πλήρωσα για το υπόστογο που γκρέμισες. Μία σου και μία μου. Νίκο, αυτή η γυναίκα με ξεφτέλησε. Δεν είναι πρέπον, αλλά θα κλάψω στον νόμο σου. Yes!